μέρα ο Σύλλογος Κρυσών Πασιφάη διοργανώνει το ετήσιο 400 ετών στο γεύμα. Φέτο και ενώ βρισκόμαστε να εξελίξει την ονομασία της, των Σκοπιανών και επειδή στην Ελλάδα ο κόσμος μάλλον τα έχει παρατήσει, εμείς σαν το πιο υγιές κομμάτι του ελληνισμού πιστεύουμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γιατί τίποτα δεν είναι τελειωμένο αν δεν τελειώσει. Το συλλαλητήριο την ερχόμενη Κυριακή και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να βρεθούμε όλοι στα Ηνωμένα Έθνη για να διαδηλώσουμε και να προτιμάξουμε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και το όνομα δεν το δίνουμε σε κανένα και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο της Πασιφάη σήμερα αποφάσισε η σημερινή ημέρα μια εφημερίδα αφιερωμένη σε αυτό το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Βαρδάτσου, την Προεδρία και το Διοικητικό Συμβούλιο που με την πρώτη κουβέντα που κάναμε αποφάσισαν ναι να βρεθούμε σήμερα και να διαδηλώσουμε από σήμερα ξεκινώντας εν ώψη της ερχόμενης κυριακής του συλλαλητήριου. Στη συνέχεια και μετά το φαγητό, Δημήτρης Κουλητήρης, ο αντιπρόεδρος της Μακεδονικής, θα μας μιλήσει και βρισκόμαστε στο κρητικό σπίτι για τη συμμετοχή των Κρητών στο μακεδονικό αγώνα. Καλή επιτυχία από σήμερα στο συλλαλητήριο της επόμενης Κυριακής και εύχομαι όλα να πάμε κατευθείαν για τον ελληνισμό και τη Μακεδονία μας γενικότερα. Γεια σας, μιλάνε Ελένη Βαρδάτσου, είμαι η Προεδρίνα της Πασιφάης. Σήμερα είναι το 40ο μας γεύμα και η μέρα εκείνη είναι αφιερωμένη στο μεγάλο θέμα που αποσχολεί τον ελληνισμό. Ευχαριστώ. Είναι η Μαρίνα Υπεφάνη, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Νέας Υόρκης Πασιφάη. Σήμερα γιορτάζουμε τη σταυροπροσκύνηση και εμείς έχουμε αφιερωμένο ένα γεύμα σαρακοστιανό και αποφασίσαμε η σημερινή μέρα να είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία του Σκοπίου. Και από ό,τι ξέρουμε, την άλλη Κυριακή που γίνεται το συλλαλητήριο, πρέπει όλοι μαζί να βρεθούμε εκεί και να πρωτοφωνάξουμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Πολύ κόσμο, ξέρω πως το θέμα σήμερα είναι ενδιαφέρον.
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κύριο Κουρεπάκη και το Ελλάς FM που πάντα είναι δίπλα μας και χωρίς αυτούς να μην γινότανε το σημερινό αφιέρωμα μακεδονικό ζήτημα. Καλή όρεξη και να το ξαναπούμε μετά το φαγητό. Ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε ευαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου, να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου. Την όμορφη η πατρόνα, την όμορφη πατρόνα, να κατεβώ, να κατεβώ στο Ο αγώνας ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου του 1903, όχι εναντίον των κατεχόντων τη Μακεδονία Τούρκων, αλλά κυρίως εναντίον των υποφθαλμιών των Βουλγάρων. Ήταν τόσο επηρεασμένος από τον αγώνα στην Κρήτη, που το πρώτο σώμα των 10 ανδρών που πέρασαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα για να ενθαρρύνει και να στηρίξει τους Μακεδόνες που στέναζαν από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες, απαρτιζόταν κυρίως από κρητικούς μαχητές. Τα περιστατικά ηρωισμού του μακεδονικού αγώνα είναι αμέτρητα. Ο Παύλος Μελάς, η εμβληματική φυσιογνωμία του αγώνα, πέρασε τα ελληνοτουρκικά σύνορα επικεφαλής 30 Κρητών, Μακεδόνων και Σπαρτιατών το βράδυ της 27ης προς 28 Αυγούστου 1904, για να ξεκινήσει τον αγώνα του κατά των Βουλγάρων. Το ελληνικό μακεδονικό κομιτάτο της Αθήνας, ψυχή του αγώνα, τον είχε ορίσει αρχηγό όλων των αντάρτικων σωμάτων στη Δυτική Μακεδονία. Όμως η δράση του νεαρού ανθιπολοχαγού δεν κράτησε πολύ. Στις 13 Οκτωβρίου, ο Παύλος Μελάς, με το επιχειρησιακό όνομα Μίκης Ζέζας, κυκλώνεται από τουρκικό απόσπασμα και σκοτώνεται στη μάχη στο χωριό Στάτιστα. Ο Μελάς έγινε αμέσως θρύλος και ο μακεδονικός αγώνας πήρε δύναμη τη θυσία του. Στα επόμενα 5 χρόνια, αμέτρητα μικρά σώματα από αντάρτες, άντρες και γυναίκες, πολέμησαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Κάποιοι, όπως ο θρυλικός Τέλος Άγρας, πέθαναν με φρικτά βασανιστήρια.
Όμως, τον Νοέμβριο του 1908, η επανάσταση των Νεοτούρκων αναγκάζει τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ να δώσει γενική αμνηστία, να προκηρύξει εκλογές, να σχηματίσει νέα κυβέρνηση και να φέρει σύνταγμα. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στην απόφαση τερματισμού του Μακεδονικού Αγώνα, καθώς τόσο στους Έλληνες όσο και στους Βούλγαρους δημιούργησαν μια αισιοδοξία ότι οι Νεότουρκοι θα ρυθμίσουν το ζήτημα της Μακεδονίας. Φυσικά, η αισιοδοξία ήταν λαθασμένη. Ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε κορυφαία σημασία στάδιο που συνέβαλε πολλαπλά και αποφασιστικά στην προετοιμασία της Ελλάδας για το επόμενο μεγάλο της βήμα, τους Βαλκανικούς πολέμους, το κεντρικό κεφάλαιο της μεγάλης της πορείας προς την εθνική ολοκλήρωση. Που ήρθατε σήμερα εδώ στο κριτικό σπίτι, εγώ είμαι η Μαρίνα Τεφάνη, πρώην πρόεδρος του συλλόγου, του γυναικείου συλλόγου Κριτώνια Συνόρκης Πασιφάη. Είμαστε εδώ στη ξενιτιά που βρισκόμαστε και είμαστε δύο φορές Έλληνες από τους Έλληνες στην Ελλάδα, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα μας, όλοι μαζί να πρωτοφωνάξουμε «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Δεν θα διαπραγματευόμαστε. Κύριε Κουρπάκη, ελάτε. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και εγώ στο κριτικό σπίτι. Τώρα να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε της Ομόνιας, πρώην Προέδρη, Βέλητσο Μακεδονικής, φίλοι και φίλοι, σήμερα δεν υπάρχουν δεξιώματα και είμαστε όλοι μια παρέα μας Έλληνες. Όπως γνωρίζετε καλά, η πατρίδα μας το τελευταίο διάστημα για μήνες τώρα περνάει πάρα πολλά μεγάλα και μεγάλα προβλήματα από τα σύνορά μας, από την Κύπρο, μέχρι την Τουρκία, μέχρι τα Σκόπια, μέχρι την Αλβανία, και πιστεύω ότι το υπνοτικό που έχουν ποτίσει τους Έλληνες στην Ελλάδα και τους έχει ρίξει σε λίθαργο, ανήκαν να αντιδράσουν και να διαμαρτυρηθούν όσο πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Και επειδή πιστεύω και σύμφωνα με τα λεγόμενα στην Ελλάδα ότι το πιο υγιές κομμάτι του απόδημου ελληνισμού είναι οι Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό εκτός των συνόρων, θέλω να ευχαριστήσω πιστεύω ότι είναι ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο καλός φίλος και συνάδελφος του Ελλάς FM, ένας καβαλιώτης από την Ξάνθη, που πηγαίνει διακοπές στην Πελοπόννησο και μιλάει σήμερα στο κρατικό σπίτι. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης αυτή τη στιγμή είναι η ψυχή και το μυαλό του συνελευθερίου, και πιστέψτε με, επειδή τον ζω κάθε μέρα στο σταθμό, δεν έχει μυαλό για τίποτα άλλο παρά μόνο για το συλλαλητήριο. Όταν του στέλνω μήνυμα και του λέω είναι για το συλλαλητήριο, μου απαντάει μέσα. Αν δεν το γράψω, μου απαντάει δύο μέρες. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι είναι άνθρωπος που ζει στη Νέα Υόρκη. Είναι αντιπρόεδρος Παμακεδονικής. Δεν θα μιλήσω για το δημοσιογράφο σήμερα. Σήμερα είναι Μακεδόνας. Είναι αντιπρόεδρος Παμακεδονικής. Είναι εδώ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Παμακεδονικής είναι στη Βοστόνη, μου κάτσε έτσι. Στη Ουάσιγκτον. Ναι. Λοιπόν, οπότε ο Δημήτρης θα βάλω το κουπί. Κάθε μέρα συνέχεια τηλέφωνο, πάντα ό,τι χρειάζεται να γίνει για το συλλαλητήριο περνάει από τα χέρια του. Βέβαια, επειδή σήμερα γίνεται η συνάντηση εδώ στο κριτικό σπίτι και επειδή οι κριτικοί παίξαν σημαντικό ρόλο στο να προστατεύουν τους Μακεδόνες, έτσι για τον Δημήτρη, τους Μακεδόνες, πιστεύω ότι ό,τι καλύτερο ήταν σήμερα με την ευκαιρία να πει ο Δημήτρης δύο λόγια και να αναφερθεί στη συμμετοχή των κριτικών στο Μακεδονικό Αγώνα. Θέλω να δώσετε προσοχή. Δεν είναι μεγάλο από ό,τι μου έχει υποσχεθεί, άμα είναι παραπάνω να το κόψουμε βέβαια. Έτσι, 10 με 15 λεπτά δεν λέει πολλά και στη συνέχεια μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε που έχει να κάνει. Για την ονομασία των σκοπίων, την παρακολουθεί τόσο κοντά, εγώ τον κουράζω που τον βλέπω να τον παρακολουθεί όλη μέρα αυτά τα θέματα, αλλά και ό,τι χρειάζεται για το πώς μπορείτε να πάτε στο συνελητήριο. Πόσα λεωφορεία έχουν δηλώσει, ακούω κάθε μέρα το νούμερο και ανέβη, δεν ξέρω καμία εκατοστή έχουν φτάσει τώρα, από πού θα φύγουν, οτιδήποτε θέλετε. Υπομονή, κάντε λίγη ησυχία και μετά που θα τελειώσει ο Δημήτρης Φιλιππίδης, να το ρωτήσετε ό,τι ερώτηση έχει να κάνει ο καθένας.
Δημήτρη Φιλιππίδη. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη αυτή τιμή να μιλήσω σε ένα οίκημα στο οποίο όποτε βρίσκομαι νιώθω πως είμαι στο σπίτι μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και την πρόεδρο της Pacifies, την Ελένη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξαιρετική αυτή πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη τον Κουρουπάκη που ως συνεργάτης των Ελλάς FM είναι ό,τι καλύτερο και καμιά φορά επειδή ξεχνάμε να πούμε ευχαριστώ. Νομίζω ότι, θέλω να πω και εγώ ευχαριστώ, αλλά πιστεύω ότι και η κριτική ξέρω ότι πάντα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις, στις ομιλίες. Οπότε θέλω ένα θερμό χειροκρότημα και για την Ελένη και για τον Μανώλη τον Κουρουπάκη και για τον Διοικητικό Συμβούλιο. Και βεβαίως ήρθε και η ώρα και η στιγμή. Ήρθε η ώρα και η στιγμή, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που μετά από δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια στην Ελλάδα, στα οποία η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής όχι μόνο συμμετείχε, αλλά τα χρηματοδότησε και τα συνδιοργάνωσε, ήρθε η ώρα η Ομογένεια να δώσει το βροντερό παρόν. Ένα βροντερό παρόν το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε, γιατί η Ομογένεια πάντα σε κρίσιμες στιγμές είναι αυτή που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και αυτή τη δεδομένη στιγμή ζούμε ιστορικές στιγμές. Θα μιλήσουμε βεβαίως για το συλλαλητήριο, αλλά σήμερα έχω την τιμή να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά παράδειγμα του τι καταφέρνουμε οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει η ισχύς εν τη υπνώση. Κοιμόμαστε, δεν είμαστε ενωμένοι. Η κριτική με τους Μακεδόνες και πολλούς άλλους έδειξαν τον δρόμο τότε ότι όταν ενωθούμε, χωρίς κόμματα, χωρίς τοπικιστικές διαφορές, χωρίς τίποτα, αλλά με γνώμονα μοναδικό την πατρίδα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν θέλουμε, ωραία, να νιώθουμε ελεύθεροι, πρέπει να τιμούμε αυτούς που μας χάρισαν τη λευτεριά. Αυτό ακριβώς είχε πει ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Και σήμερα αυτό κάνουμε. Μία εβδομάδα πριν το συλλαλητήριο, δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να μνημονεύσουμε αυτούς οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους, πήγαν σε μέρη που δεν γνωρίζαν καν, δεν είχαν ξαναβρεθεί. Οι πιο πολλοί κριτικοί οι οποίοι πολέμησαν στο μακεδονικό αγώνα δεν είχαν ξαναβρεθεί στη Μακεδονία. Και θα δούμε σήμερα γιατί το κάνανε, θα δούμε σήμερα πώς το κάνανε και θα δούμε και πώς επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο ήρωας Γερμανός Καραβαγγέλης, το 1902 στέλνει μία επιστολή προς τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αλέξανδρο Ζαΐμι, προσπαθώντας να το πείσει ότι πρέπει όλη η Ελλάδα σύσσωμη να συμμετέχει στον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Γράφει λοιπόν, στείλε μου 50 παλικάρια, 50 κριτικούς να τους ενώσω με τους δικούς μου. Ο καιρός είναι κατάλληλος για δράση. Ένα σωρό πρόκριτοι, ιερείς και διδάσκαλοι είναι μιλημένοι και οι οπλαρχηγοί περιμένουν ενίσχυση από την Ελλάδα. Ο ερχομός των παλικαριών από την Κρήτη θα δώσει κουράγιο στους δικούς μου, θα εμποδίσει την αποσκήρτησή τους και θα φοβήσει τους Βουλγάρους. Είναι η πρώτη αναφορά στην ανάγκη συμμετοχής των κριτικών. Ένα κάλεσμα, μια πρόσκληση. Βεβαίως για την ιστορία να πούμε ότι ο μακεδονικός αγώνας είναι ο αγώνας της Ελλάδος εναντίον των Βουλγάρων και εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπάρχει και μια κριτική ρήμα που αποθανατίζει σε ρυζίτικο τραγούδι βεβαίως το εθνικό αυτό κάλεσμα του Καραβαγγέλη. Ελάτε εσείς ηρωικοί, Τσικρίτης πολεμάρχοι, Τσιπρίου οι σταυραετοί και Μακεδονομάχοι. Δεν μπορεί βεβαίως κανένας και σε καμιά ομιλία να παραθέσει όλα τα ονόματα των Μακεδονομάχων. Ο αριθμός είναι τρομακτικά μεγάλος και μπορεί να είμαι αντιπρόεδρος της Μακεδονικής, μπορεί να ασχολούμαι με τα της μακεδονικής ιστορίας εδώ και πολλά χρόνια, δεν σας κρύβω όμως ότι κάθε φορά σοκάριστα όταν βλέπω το μεγαλείο της κριτικής συμμετοχής στο μακεδονικό αγώνα. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα γιατί αυτή η μεγάλη εθελοντική συμμετοχή των κριτικών στο μακεδονικό αγώνα. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση είναι ότι η Μακεδονία και η Κρήτη διαχρονικά, στα βάθη των αιώνων, είχαν άριστες σχέσεις. Στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπηρετούσαν Κρήτες οι οποίοι ήταν οι πιο περίφημοι τοξότες της εποχής. Και επίσης, ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Νέαρχος, ήταν κρητικός. Και δεν είναι τυχαίο
ότι προς τιμήν της Κρήτης ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την εκστρατεία του αφιέρωσε μία πόλη στην Κρήτη. Επίσης, στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου βρίσκουμε ακόμα ένα τεκμήριο φιλίας των Κρητών και των Μακεδόνων. Και βέβαια, δεν ήταν απλά λογοτεχνικό αυτό το κομμάτι, αλλά το ζήσαμε γιατί πολύ μιλάμε για την μακεδονική, για το μακεδονικό αγώνα, αλλά μην ξεχνάμε και τις προσπάθειες της Κρητικής Επανάστασης, των Κρητών. Πώς εκεί συμμετείχαν Μακεδόνες. Το 1866 με 1869 πολλοί Μακεδόνες κατεβαίνουν και αυτοί εθελοντικά για να βοηθήσουν στον αγώνα των Κρητικών και μάλιστα στην πολύ νεκρή μάχη του Βαφέ στα Χανιά στις 12 Οκτωβρίου του 1866 μεταξύ των νεκρών υπάρχει και ο Μακεδόνας Αναστάσιος Βαφιάδης από τη Σιάτιστα. Η Σιάτιστα βεβαίως σήμερα ονομάζεται Μελάς, είναι το χωριό στο οποίο δολοφονήθηκε ο μεγάλος ήρωας του μακεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς. Η Κρητική ήταν η πιο παρουτοκαπνισμένη. Γι' αυτό και γίνεται η έκκληση στους Κρητικούς να συμμετέχουν στο μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει ο χαμένος πόλεμος του 1897, που για τους Κρητικούς ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το χωνέψουν και κάτι που δεν μπορούσαν να μασίσουν. Υπήρχε όμως η φλόγα. Η Κρήτη, η ελευθερία, ο αγώνας είναι έννοιες συνώνυμες και ο ηρωισμός. Οι Κρητικοί λοιπόν ένιωσαν την φλόγα για την απελευθέρωση των Μακεδόνων και δεν θα μπορούσαν να λείψουν. Ένιωσαν τον αγώνα σαν δικό τους αγώνα. Ο έρωτας προς την ελευθερία για τους Κρητικούς είναι μέσα, υπάρχει μέσα τους. Η Κρήτη λοιπόν γίνεται στρατόπεδο προετοιμασίας του αγώνα. Επειδή υπάρχουν οι επαναστάσεις τα προηγούμενα χρόνια, είναι οι πιο έτοιμοι για την επανάσταση. Με άντρες που ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν για τη Μακεδονία, βάζοντας όπως πάντα η Κρητική τη λευτεριά πιο πάνω από τη ζωή, λέει ο Πρεβελάκης, και παραμένοντας η Κρήτη των τυράννων ακίμητη φοβέρα. Η Κρήτη πάντα ήταν η φοβέρα για κάθε τύρανο. Και για τους τυράννους, τους κομιτατζίδες, τους Βουλγάρους αλλά και τους Οθωμανούς, δεν θα μπορούσαν οι Κρήτες να δείξουν κάποια άλλη στάση. Έμαθαν οι Κρητικοί και βρέθηκαν από τα Κρητικά βουνά στην απόμερη αυτή μακεδονική γωνιά που μόνο ακουστά την είχαν. Τόση πολύ Κρητική είναι ένα από τα θαυμαστά της ελληνικής ψυχής. Έμαθαν ότι ζητούνται παλικάρια πρόθυμα να παίξουν τη ζωή τους σε έναν εθνικό σκοπό και έτρεξαν για τη σωτηρία των αδελφών Μακεδόνων και ολόκληρη η Κρήτη είχε μεταβληθεί σε στρατόπεδο του μακεδονικού αγώνα, λέει ο Γεώργιος Μόδης, μακεδονομάχος και αργότερα υπουργός του Βενιζέλου. Αντιλαμβάνεται βεβαίως κανείς ότι το νερό είχε πει στο αυλάκι. Οι Κρητικοί πιστέψαν στα λόγια του Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος είπε ότι αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, θα έρθει η ώρα που η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα. Οι μακεδονομάχοι της Κρήτης, γιατί δεν υπάρχει χωριό στην Κρήτη, χωρίς κάποιον περήφανο μακεδονομάχο να έχει γεννηθεί εκεί. Οι Κρητικοί πήγαν εκεί ανιδιωτελώς. Κανείς δεν πήγε να πολεμήσει για να παρήγει. Κανείς δεν πήγε να πολεμήσει για να βγάλει κέρδος. Κανείς δεν πήγε να πολεμήσει για κάποιο λόγο πέρα από το αίσθημα της πατρίδας το οποίο είχανε. Ανεβήκαν στη Μακεδονία και όπως λέει και το τραγούδι, για μάνες δίχως γιους και γυναίκες δίχως άντρες. Ο αριθμός των μακεδονομάχων Κρητικών που δεν γύρισαν ποτέ στο νησί της Κρήτης είναι πολύ μεγάλος. «Πάω να πολεμήσω στη Μακεδονία», είχε πει ένας μακεδονομάχος Κρητικός. «Πάω να πολεμήσω για τη Μακεδονία, για τη σωτηρία των αδελφών μας Μακεδόνων». Εκεί μιλάει βεβαίως η συνείδηση, μιλάει η ψυχή. Οι κουζουλοί, οι ωραίοι, κατά την έκφραση του Καζαντζάκη, σε έναν αγώνα πολυμέτωπο και χωρίς ιστεροβουλία. Δεν πολεμήσαμε εδώ, γιατί όταν τελείωσε ο μακεδονικός αγώνας, ο Βενιζέλος είχε μία πρόταση να δώσει εκτάσεις γης σε κάποιους από τους μακεδονομάχους. Τότε πολλοί απάντησαν ότι δεν πολεμήσαμε εδώ για να γίνουμε τσιβλικάδες. Γυμνοί ήρθαμε και γυμνοί φεύγουμε. Δεν πολεμήσαμε στη Μακεδονία, απάντησαν, για να πάρουμε γη, αλλά πολεμήσαμε στη Μακεδονία για την Ελλάδα μας να πάρει τη γη που της αξίζει. Ο Παλαμάς λέει, ανάξιος όποιος
ξάφνουν ακούει το προσκλητήριο των καιρών να το φυσάει ή να το κρούει σάλπικα ή τύμπανο και δεν λέει παρόν. Αυτό ας το αναλογιστούμε και εμείς όλοι, γιατί αυτό το σάλπισμα υπάρχει για την επόμενη Κυριακή, ότι όποιος αγαπάει την πατρίδα πρέπει αυτό το σάλπισμα να το ακούει και να συνενεί. Η πρώτη απόπειρα συμμετοχής των κριτικών στο Μακεδονικό Αγώνα γίνεται το 1903, όταν μία παρέα με τέσσερα παλικάρια κριτικούς κατεβαίνει στη Μακεδονία, κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο νεαρός αντιπολοχαγός Γεώργιος Τσόντος με το ψευδώνυμο Καπετάν Βάρδας, μαζί με τον Γεώργιο Πέρο Υπεράκη, τον Ευθύμιο Καούδη, τον Λαμπρινό Βρανά και τον Γεώργιο Δικόνυμο Μακρύ. Με ενθουσιασμό δέχονται να πάνε στη Μακεδονία για να πολεμήσουν. Όμως οι Οθωμανοί τους παίρνουν χαμπάρι και τους απελάβουν, σε εισαγωγικά τους απελάβουν, τους διώχνουν πίσω στην Αθήνα. Μένει μόνο ο Γεώργιος Πέρος Υπεράκης, ο οποίος τους πείθει ότι είναι έμπορος. Είναι αυτός λοιπόν ο πρώτος που αποκτά την εικόνα του Μακεδονικού Αγώνα και είναι αυτός ο οποίος παίρνει αυτές τις εικόνες μαζί του άμα τη επιστροφή του στην Κρήτη και πείθει και τους υπόλοιπους κριτικούς ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Ο Πέρος λοιπόν επιστρέφει και με ενθαρρυντικές αφηγήσεις για την κατάσταση αρχίζει να ξεσηκώνει τον κόσμο. Τότε και πάλι ο ανθιπολοχαγός Τσόντος βρίσκει άλλους κριτικούς και μαζί με τους άλλους τέσσερις, 11 στο σύνολο, ξαναεπισκέπτονται τη Μακεδονία. Πηγαίνουν πριν από τη Μακεδονία στη Θεσσαλία στα Τρίκαλα, εφοδιάζονται με εμπρολισμό και πυρομαχικά και στις 13 του Ιούλη του 1903 περνούν ένοπλοι την τότε ελληνοτουρκική μεθόριο. Τα ονόματα μένουν στην ιστορία. Μαζί με αυτά που σας είπα, ο Γιώργος Σεϊμένης. Ο Γιώργος Σεϊμένης είναι ο πρώτος νεκρός του Μακεδονικού Αγώνα από την Κρήτη. Το όνομά του όμως, γιατί όπως λένε και τα αδέρφια μας οι Κύπροι, του ανδριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται. Και βέβαια και ο Σεϊμένης και κάθε ένας από τους μακεδονομάχους κριτικούς που έχασαν τη ζωή τους έχουν μείνει με λαμπρά γράμματα στην ιστορία. Λίγο αργότερα δολοφονείται ο Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς δολοφονήθηκε και οι δικοί μας του κόψαν το κεφάλι για να μην μαθευτεί ανάμεσα στο σώμα των μακεδονομάχων ότι έφυγε ο μεγάλος ηγέτης. Ο θάνατος όμως του Παύλου Μελά είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το κομβικό σημείο. Είναι τότε που η Ελλάδα, ενώ αρνούταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Αθήνα, να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να αφήσει τους Μακεδόνες μόνους. Εκεί λοιπόν είναι συγκλονιστικό ότι με το θάνατο του Παύλου Μελά που ήταν ο αρχιστράτηγος, πλέον ένας κριτικός αναλαμβάνει αρχιστράτηγος του Μακεδονικού Αγώνα. Είναι ο μεγάλος αθυπολοχαγός, ο Γεώργιος Κατεχάκης ή Καπετάν Ρούβας ή Αποστόλου Γεώργιος από την Πόπια Ηρακλείου, ο οποίος παρέμεινε μέχρι την άνοιξη του 1905, οπότε ορίζεται ένας άλλος κριτικός αρχιστράτηγος. Δηλαδή, από τους τρεις γενικούς αρχηγούς του στρατού για τη Μακεδονία, οι δύο ήταν κριτικοί. Από τους 82 αρχηγούς σωμάτων, οι 19 ήταν κριτικοί. Από τους 19 ιδιώτες αρχηγούς, οι 14 ήταν κριτικοί. Αυτοί που έμειναν για πάντα στη μακεδονική γη, αυτοί που δεν επέστρεψαν ποτέ, έχοντας δώσει τη ζωή τους για τη Μακεδονία, ήταν 13 αρχηγοί οπλαρχηγοί, 12 ομαδάρχες, εθελοντές οπλίτες και πράκτορες 639, εθελοντές σε σώματα μη κριτικών 109. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αν τους προσθέσουμε όλους αυτούς στα ιερά χώματα της Μακεδονίας. 769 κριτικοί έφυγαν να πολεμήσουν σε μια γη που δεν είχαν ξαναδεί και δεν γύρισαν ποτέ στα αγαπημένα χώματα της Κρήτης. Γι' αυτό όταν φωνάζουμε και όταν λέμε ότι δεν παραδίδουμε τη Μακεδονία ούτε σπιθαμή γης, το κάνουμε γιατί έχουν χύσει το αίμα τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα χώματα της Μακεδονίας. Όπως είπα, ο πρώτος νεκρός του Μακεδονικού Αγώνα ήταν ο Γεώργιος Σεϊμένης, μόλις 22 ετών, από την Ανώπολη Σφακίων.
τον οποίο συνέλαβαν οι Βούλγαροι κομιτατζίδες, τον κατακρεούργησαν, γιατί τα εγκλήματα των Βουλγάρων ήταν πραγματικά ιδεχθή, έκαψαν το σώμα του στην κλεισούρα, ενώ ο αδελφός του, ο Γιάννης Εημένης, σκοτώθηκε στο μοναστήρι προσπαθώντας να δραπετεύσει από τις φυλακές. Σκεφτείτε μια μάνα που χάνει τα δυο παιδιά της. Ο Μιχαήλ Φραντζεσκάκης από το Βάμο Χανίων, με το ψευδόνυμο Μανώλης Καφετζόπουλος, υπηρέτησε ως διευθυντής της Δημοτικής Σχολής Μπελκαμένης και ως επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Πρεσπών, επίσης κριτικός. Στις ενέργειές του, ως διαπρεπούς δικηγόρου, οφείλεται η ένταξη των κριτικών βρακοφόρων στην Προεδρική Φρουρά. Και ακόμα ένας κριτικός, ο Δημήτρης Λαμπράκης, από το Βάμο Χανίων επίσης, προσέφερε εξαιρετικές εθνικές υπηρεσίες ως πράκτορας στο Κομιτάτο του Μακεδονικού Αγώνα. Αν το όνομα σας χτυπάει ένα καμπανάκι, ο Δημήτρης Λαμπράκης είναι ο μετέπειτα ιδρυτής και εκδότης των εφημερίδων Νέα και Βήμα. Και οι δυο φυλακίστηκαν, αλλά μέσα από το Μακεδονικό Αγώνα έκαναν αυτό που έκαναν. Ο τίτλος του Μακεδονομάχου. Και κάθε φορά που βλέπω αυτό το νούμερο, σοκάρομαι ευχάριστα. Έχουμε 6.025 ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται Μακεδονομάχοι. Οι 3.556 είναι κριτικοί. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει η Κρήτη για τη Μακεδονία και να καταλάβουμε τι σημαίνει το σύνθημα ότι για την Ελλάδα έγινε ο αγώνας και δεν έχει σημασία αν είσαι κριτικός, αν είσαι υπηρώτης, αν είσαι νησιώτης, αν είσαι Πελοποννήσιος, όλοι μαζί το κάναν για την ίδια την Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι η λέξη κριτικός πάντα μαγνητίζει, γιατί την περιβάλλει ο θρύλος του ηρωισμού, της αυταπάρνησης, της θυσίας, και υπάρχει ένα τετράστιχο το οποίο ακριβώς αποδεικνύει αυτό. Όσα τα αδέλφια μοιάζουνε, Κρήτη Μακεδονία, το μαρτυρούνε τα βουνά, οι μάχες τα μνημεία. Μακεδονία εξακουστεί, χιλιοτραγουδισμένη, στα χώματά σου κριτική είναι πολύ θαμένη. Υπάρχουν πολλά ονόματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε σήμερα όλοι το πόσο εμείς οι Μακεδόνες αναγνωρίζουμε τη συμβολή των κριτικών στο Μακεδονικό Αγώνα. Εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία, συμμετέχοντας στο Συλλαλητήριο των Αθηνών και παρουσιάζοντάς το, ότι οι πρώτοι που ήρθαν το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου, μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, όπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι βρέθηκαν στο Σύνταγμα, ήταν βρακοφόροι. Πήγα ως εκ των διοργανωτών στις 8.30 το πρωί. 8.30 το πρωί ήδη οι βρακοφόροι είχαν κατακλείσει το Σύνταγμα. Και ήταν συγκλονιστικό το ότι όσοι είδατε τα πλάνα, και νομίζω όλοι τα είδατε, η σημαία η οποία υπήρχε πάνω από το κεφάλι μας, μια σημαία μήκους 50 μέτρων, μια σημαία που την έβλεπες και δάκρυζες, μια σημαία που νιώθαμε ότι μας σκεπάζει όλη η Ελλάδα, την έφερε κριτικός. Είναι η μεγαλύτερη σημαία στην Ελλάδα, την έφερε κριτικός και πραγματικά ήταν σαν να μας σκεπάζει όλους, να μας σκεπάζει όλους η Ελλάδα. Λίγο πριν κλείσω, και δεν θέλω να σας κουράσω, έχω μπροστά μου ένα απόκομο εφημερίδας. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος στα 93 του, 93, ο οποίος έχει κινητική αναπηρία, ο οποίος όμως δεν λείπει ούτε σήμερα από εδώ, ο οποίος δεν λείπει, ούτε θα λείπει μάλλον ούτε από το Συλλαλητήριο. Και όταν ένας άνθρωπος 93 ετών ανάπηρος ζητάει με πείσμα τον τρόπο να είναι έξω από τα Ηνωμένα Έθνη, κανείς εξημών δεν έχει το δικαίωμα να λείπει από εκεί. Είναι ο Λεωνίδας ο Λόης, τον οποίο το μάθαμε όλοι με το άλογο. Έχω μπροστά μου μια εφημερίδα με τον πατέρα του Λεωνίδα. Γράφει η εφημερίδα της εποχής, οι ανωτέρω εικονιζόμενοι πολεμιστές, αείμνηστοι αδελφοί, Αθανάσιος και Κωνσταντίνος Λόης, συγκαταλέγονται μεταξύ
των Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι το 12 μετέβησαν από την Αμερική στην Ελλάδα και κατετάγησαν εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Πολέμησαν εναντίον των Τούρκων και αργότερα εναντίον των Βουλγάρων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Κυπρίου. Και είναι από εκείνους που αγωνίστηκαν στο πλευρό του τότε αρχιστράτηγου του ελληνικού στρατού Διαδόχου Κωνσταντίνου και εισήλθαν στις 26 του Οκτώβρη του 1912 θριαμβευτές στην Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, θέλω να πω ότι πολλοί ομογενείς από εδώ κατέβηκαν στον πόλεμο. Αλλά το βασικότερο απ' όλα, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι ένα μήνυμα μας στέλνει ο Μακεδονικός Αγώνας, ότι οι Έλληνες όταν ενωθούμε και οι Έλληνες όταν ομονοήσουμε και οι Έλληνες όταν αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, παρά μόνο με γνώμονα την πατρίδα, κάνουμε θαύματα. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι που νιώθουν ότι μπορούν να διαπραγματεύονται το μέλλον της Μακεδονίας, εμείς θα πούμε ότι δεν είναι το μέλλον της Μακεδονίας στα χέρια κανενός, παρά μόνο του ελληνικού λαού, και θα κλείσω λέγοντας ότι θα παραδώσουμε τη Μακεδονία μόνο στα παιδιά μας και μόνο στα εγγόνια μας, σε κανέναν άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε έχει θέμα με την ονομασία της Μακεδονίας ή με το πώς θα μπορέσετε να πάτε την ερχόμενη Κυριακή στο συλλαλητήριο, είναι, πιστεύω, πιο αρμόδιος στην ομογένεια να σας απαντήσει, πιστέψτε με. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Και μην μου κρύβεστε, πριν από λίγο με ρωτάει ένας, θα φύγει λεωφορείο από εδώ, θα φύγει λεωφορείο από εκεί, που θα πάρω λεωφορείο να πάμε το τρένο. Γιατί δεν ρωτάτε τώρα, ότι θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε θα να ρωτήσετε. Λοιπόν, και μάλιστα να πεις γιατί τον ερχόμενο λεωφορείο, να πω θα φύγει λεωφορείο που χρειάζεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι θέλω να γνωρίσω από την Παμακεδονική τον Στέλιο Στουμπάκη, ο οποίος είναι ύπατος ταμείας και είναι συνοδηγός από τον αγώνα. Μαζί και η Σοφία Στουμπάκη, η οποία είναι υπεύθυνη των λεωφορείων. Οπότε έχει μια πλήρη εικόνα του που βρισκόμαστε. Είμαστε κοντά στα 70 λεωφορεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συνεχώς ο αριθμός ανεβαίνει. Θερμή παράκληση σε όλους. Θερμή παράκληση. Να δώσουμε όλοι το παρόν. Οι κριτικοί βεβαίως βάζουν λεωφορείο. Δεν θα μπορούσαν να μην βάλουν λεωφορείο οι κριτικοί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να κατανοήσουμε όλοι ένα πράγμα. Να μην παρασυρθούμε από αυτούς που λένε ότι το θέμα τελείωσε, ότι πέσανε οι υπογραφές, ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να το πουλήσει. Ό,τι και αν θέλει η ελληνική κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση είναι για να υπηρετεί το λαό και όχι ο λαός την κυβέρνηση. Και όταν ο λαός θα δώσει το μήνυμα, τότε κανείς δεν μπορεί να έχει πιο δύναμη. Φωνή λαού, οργή Θεού λένε. Και το ζήσαν αυτό στη Θεσσαλονίκη. Και το ζήσαν αυτό στην Αθήνα. Και ήρθε η ώρα της Νέας Υόρκης. Θερμή παράκληση. Να αποδειχτεί πολύ μικρός ο χώρος στον οποίο θα κάνουμε το συλλαλητήριο της 18ης Μαρτίου. Περάσαν 25 χρόνια. Και 25 χρόνια είναι πολλά από την τελευταία κινητοποίηση της ομογένειας. Και είναι η Μακεδονία, ναι. Αλλά κοιτάξτε πώς τα φέρνει η τύχη ή πώς τα φέρνουν οι συνθήκες, όπως πολύ σωστά είπε ο Μανώλης προηγουμένως. Τη στιγμή που μιλάμε εδώ για τη Μακεδονία, δύο παλικάρια, δύο Έλληνες στρατιώτες, σε περίοδο πολέμου, σε περίοδο ειρήνης μάλλον, είναι εχμάλωτοι πολέμου. Δύο παλικάρια, τα οποία είναι εχμάλωτοι από μια συμμαχική χώρα του ΝΑΤΟ. Και πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε ότι δεν πάμε στις 18 του Μάρτη στα Ηνωμένα Έθνη μόνο για τον εαυτό μας ή για να βγούμε μια φωτογραφία ή για τη Μακεδονία μόνο. Πάμε για την ίδια την Ελλάδα. Εκεί έχουμε πολλούς αποδέκτες. Την Αμερικανική κυβέρνηση να καταλάβουν ότι είμαστε πολλοί και συμμετέχουμε. Πολλοί από εμάς δεν ψηφίζουμε. Όταν μας δούνε, τότε μονάχα θα μας υπολογίσουν. Βεβαίως ένα μήνυμα στα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας την παρέτηση του Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος έχει αποδειχτεί ελαχιστότατος στις διαπραγματεύσεις. Ένα μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι δεν είμαστε 10 εκατομμύρια, είμαστε 20 εκατομμύρια οι Έλληνες. Γιατί υπάρχει ο ελληνισμός που μπορεί να μην μας δίνει το δικαίωμα να ψηφίσουμε, μπορεί να έχουμε υποχρεώσεις μονάχα στην Ελλάδα, αλλά σε αυτό που κάποιοι μας είπαν στην Ελλάδα και τι ρόλο έχει η Παμακεδονική Αμερική στα της Ελλάδος, ο κάθε ένας ομογενής
έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά της Ελλάδας, ιδίως δε τη στιγμή που οι της Ελλάδας τα ταλασσώσανε με τις πολιτικές τους επιλογές όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ένα μήνυμα προς Σκοπιανούς, ότι είμαστε όχι μόνο στην Ελλάδα, είμαστε παντού. Αυτοί κάψαν σημαίες. Στη Μελβούνη κάψαν σημαίες. Εμείς, θερμή παράκληση, και το λέμε ως διοργανωτές, κανένα τέτοιο περιστατικό, γιατί εμείς έχουμε τον πολιτισμό και δεν τον έχουν αυτοί. Εμείς έχουμε την ιστορία και δεν την έχουν αυτοί. Εμείς έχουμε το δίκαιο της ιστορίας με το μέρος μας και δεν το έχουν αυτοί. Κλείνοντας λοιπόν θα πω ότι δεν θα μιλήσει κανείς Έλληνας πολιτικός, θα είναι μόνο πιθανότατα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Επιτροπής Δήμων και Κοινοτήτων της πατρίδας, αλλά θα μιλήσουν Αμερικανοί πολιτικοί. Και ξέρετε τι δυνατό είναι το μήνυμα ένας Αμερικανός πολιτικός από την εξέδρα να πει αυτό, το οποίο, θα το πω συγγνώμη, κολώσανε να πούνε οι Έλληνες πολιτικοί στα συλλαλητήρια της Ελλάδος. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Και αυτό το μήνυμα όλοι μας θα είναι παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα δεν το κάνουμε για μας, το κάνουμε για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι όταν έφυγα Ελλάδα, πολλοί μου είπαν είστε τρελός που κατεβαίνεις κάτω και αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις. Όταν αποχαιρετούσα τα δύο διδυμάκια μου, τα οποία δεν είναι ακόμα δύο ετών, και δάκρυσα φεύγοντας, γιατί ήξερα ότι πηγαίνουμε σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική, κατάλαβα και τη στιγμή ότι για αυτά τα διδυμάκια κατεβαίνω και εγώ κάτω. Κατάλαβα και τη στιγμή ότι όλοι μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και όταν κάποιοι έφευγαν από την Κρήτη, και αυτό μου το δώσαν για παράδειγμα, υπήρχε ένας κριτικός, ο οποίος έφυγε από το χωριό του, πούλησε το μοναδικό του υπάρχον, τη μοναδική του περιουσία, ένα κτήμα, πολέμησε και γύρισε πίσω. Και γύρισε πίσω και δεν είχε τίποτα. Και το χωριό τον τάιζε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε την περιουσία του για να πολεμήσει στα μακρινά χώματα της Μακεδονίας. Εμείς εδώ το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι 18 Μαρτίου, όχι μόνο εμείς, να ξεσηκώσουμε και τους φίλους και τους γνωστούς και τους γείτονές μας και να πάμε όλοι, υπάρχουν πάρα πολλά λεωφορεία, η κυρία Στρουμπάκη θα τους δώσει και πληροφορίες όποιον θέλει, να πάμε εκεί. Απαγορεύονται στις σημαίες τα σιδερένια κοντάρια και τα ξύλινα κοντάρια για λόγους ασφαλείας. Θα υπάρχει ομάδα ασφαλείας και αν εδώ επειδή βλέπω χωρίς κριτήκαρους δεν γίνεται ιστορία. Όποιος θέλει και να συμμετέχει ως εθελοντής στις ομάδες που θα περιφρουρούν το συλλαλητήριο, ελάτε να με βρείτε μετά και δώστε μου το όνομα και το τηλέφωνο γιατί υπάρχει ο Γιώργος ο Ζούβελος που είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Αλλά ακόμα μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τον Μανώλη του Κουρουπάκη και την Ελένη που κάνει εξαιρετική δουλειά και πραγματικά αυτό το σπίτι. Μπορεί το σπίτι των Μακεδόνων να είναι στο White Stone, αλλά κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα νιώθω ότι είμαι σε ένα δεύτερο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Το Λεωνίδη Καλά τον θυμάστε στις παρελάσεις με το άλογο που κατέβαινε κάτω στην Πέμπτη Λεωφόρο. Τώρα βέβαια, αντί για άλογο, τα χρόνια μας έφεραν ποδήλατο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Τα 92 μου χρόνια όλους τους αγώνες που έχω κάνει δεν ήρθα εδώ να δείξω τον εαυτό μου σήμερα. Προσπάθησα να σηκωθώ από το κρεβάτι του πόνου παράλυτος στη μνήμη των προγόνων που πολέμησαν για την Ελλάδα μας, την Κρήτη, τη Μακεδονία, τα νησιά μας και όλη την Ελλάδα. Και αυτούς τους ανθρώπους να ξεσηκώσουμε σήμερα σε αυτούς τους ήρωες υπήρξε και ο πατέρας μου και ο αδερφός του πατέρα μου που ήταν στην Αμερική και πήγαν στο Μεσολόγγι μαζί με το σύνταγμα του Μεσολογγιού της Ολιάνας και με τον αντιβασιλέα του Κωνσταντίνου τότε πολέμησαν και πήγαν, περπατήσανε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, τη λευτερώσανε και από εκεί φύγανε, διώξαν τους Βουλγάρους, τους Αυτέρας άφηναν μόνο στη Θεσσαλονίκη και πήγα στην Ήπειρο, λευτερώσα και την Ήπειρο και ήρθε στην Ελλάδα, πάλι ο πατέρα μου τότε ήταν ανήπαντος, έγινε αστυνόμος στην αστυνομία στο Μεσολόγγι και στο 1920 έφυγε, παντρεύτηκε, είχε έκανε 6 παιδιά, αλλά το 1941 με την καταγή των πολέμων που ήταν οι Γερμανοί, έφυγε από τη ζωή
50 έως 50 χρόνια και άφησα 6 παιδιά αεροφανά και εγώ τρίτο στη σειρά. Εν πάση περιπτώσει όμως, έδωσε μεγάλο αγώνα και εγώ γλίτωσα από την εκτέλεση των Γερμανών το 1943 έξω από την εκκλησία του Αγίου του Αγρινίου. Από 120 είμαι μόνο στη ζωή, εγώ σήμερα τη σφαίρα στο κεφάλι και έδωσα όρκο να δώσω τη ζωή μου και όλη τη ζωή μου την έδωσα για την πατρίδα Ελλάδα. Και μέχρι σήμερα δεν έκανα οικογένεια. Φάγαμε σαν τα έργα τα υπόλοιπα και όλα τα έκανα. Είμαι γνωστός πλέον στην Ομογένεια, δεν ήθελα να ζήσω τον εαυτό μου. Σήμερα ήρθα στη μνήμη αυτών των προγόνων, αλλά να φωνάξω ένα ακόμα. Ζήτω οι Έλληνες, ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Μακεδονία, η Κρήτη και τα νησιά μας και όλος ο κόσμος της Ελλάδος. Να ξεσηκώσουμε να πάμε σε αυτό το αυτό που θα γίνει στα Ηνωμένα Έθνη. Και αν μπορέσουνε και εμένα να με πάρουνε, να με πάνε εκεί να φωνάξω κι εγώ. Γιατί ότι η Ελλάδα μας δεν μπορείτε. Δεν θα την κομίσουνε, δεν θα την πάρουνε. Αγωνιστείτε όλοι εσείς σε παιδιά σας και τα υπέρα σας να είναι Έλληνες, ελληνική γλώσσα, οικογένεια, πατρίδα, θρησία. Ζήτω η Ελλάδα μας, God bless America, και όλοι εσείς να με πείτε εκεί, σε αυτό που σας καλέσαμε. Δεν μπορώ να πω πιο πολλά. Θέλω να σας πω πιο πολλά με ότι δεν είναι ώρα για αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Εγώ με όλα αυτά δεν έκανα οικογένεια, αλλά σε τη ζωή μου ολόκληρη και σήμερα βρίσκομαι παράλυτος και ακόμα θέλω να πεθάνω εκεί, να φοράμε πάλι ζήτω η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, η οικογένεια, η θρησκεία και η ελληνική γλώσσα. Είμαι εκείνος ο οποίος κράτησα την ελληνική γλώσσα με τον αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο εδώ πέρα πρώτος που αγωνίστηκα που θέλω να με σταματήσουν. Είμαι εκείνος που κράτησα την πέμπτη ελευθέρω που έφερα στο κεράκι δύο φορές από την Ελλάδα πήρα και μου σπάσα και το κεφάλι μέσα στο πιο Κρίσταλ Πάλας γιατί με πέρασαν λέει χουντικό που έφερα τους Σουλιάδες. Κρατήσαμε την πέμπτη ελευθέρω με το σύνδρο, έχω πάρει τα βραβεία όλου του κόσμου. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Συγχαρητήρια σε εσάς και στο σταθμό και στον πάρκο. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για τον Λεωνίδα Παυλόη. Μήπως θα ήθελε η κυρία Στρουμπάκη να πει τίποτα για τα λεωφορεία. Από εδώ όμως, από εδώ. Δεν φτάνει το καλώδιο εκεί. Αν θα καταφέρει να έχει πολύ δυνατή φωνή. Έχω αρκετά δυνατή φωνή. Αν υπάρχουν παράπονα θα μου το πούνε. Μέχρι στιγμής έχουμε 72 λεωφορεία. Πάρα πολλά λεωφορεία όμως εκτός Νέας Υόρκης. Δηλαδή έχουμε από Βοστόνη, από Ουάσιγκτον, από Βαλτιμόρη, από Φιλαδέλφια. Παρακαλώ, οι Κρήτες βέβαια πάντο δηλώνουν την αγάπη τους και η συμμετοχή τους με ένα λεωφορείο, θεωρώ λίγο μικρή, γι' αυτό ο κύριος Χρυστοδουλάκης μου είπε ότι μπορεί να μπει και δεύτερο λεωφορείο. Μπήκε άλλο ένα στο Μπρούκλιν, ωραία. Από τους κρινικούς. Ωραία. Οπότε παρακινήστε σας παρακαλώ τις ενορίες στις κοινότητες. Οι κοινότητες, ο Άγιος Δημήτριος, καλή συμμετοχή με τρία λεωφορεία, η Κορώνα, ο Άγιος Νικόλαος, τώρα μου είπε η κυρία Λαγού ότι έχει τρία λεωφορεία. Ορισμένες κοινότητες μου απάντησαν αρνητικά και αυτό μας πληγώνει αφάνταστα γιατί το θέμα είναι εθνικό και μου απάντησαν εμείς δεν ανακατευόμαστε με τα πολιτικά. Θεωρούν ας πούμε ότι αυτό το θέμα είναι πολιτικό το συλλαλητήριο, για όνομα του Θεού. Και άλλοι μας απάντησαν ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Ενώ έχουν πάρει εγκύκλιο από την Αρχιεπισκοπή, τους παρακινεί ο Σεβασμιότατος να συμμετέχουν όλοι στο συλλαλητήριο. Αυτές ήταν απαντήσεις που πήρα από μερικές κοινότητες όπου καταλαβαίνω είναι αμερικανογεννημένοι και δεν συμμετέχουν τόσο στα ελληνικά κοινά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα εθνικό. Κινητοποιήστε τους, παρακαλέστε τους, εξηγήστε τους. Θέλουμε συμμετοχή από μεγάλες ενορίες οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν δείξει διαφορία. Αν θέλετε το τηλέφωνο μου και στο Facebook το έχουμε δημοσιεύσει και ο κύριος Φιλιππίδης το λέει. Όσοι θέλετε, ελάτε να σας δώσω εδώ τον αριθμό, τα στοιχεία, όλα, για να δηλώνετε συμμετοχές μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Να έχουμε μεγάλη επιτυχία στο συλλαλητήριο, πιστεύω να σας δω όλους εκεί. Τι ώρα θα πρέπει να φύγουν να φεύγουν τα λεωφορεία, να ρωτήσω εγώ από την Αστόρη για να... Εξαρτάται, γιατί... ναι.
από τις να πούμε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και 3 ώρα θα πρέπει να φύγετε από το. Ναι. Τα ξέρω γιατί έχω το Δημήτρη που τα κουβεντιάζω κάθε μέρα στο σταθμό και είναι καλό να γνωρίζω κόσμο πει θα φύγω να πάω 2,5-3 ώρα κάτω. 3 ώρα πρέπει να έχει διαλύσει το συνεδρίο. Εσείς από εδώ από Αστόρια νομίζω ότι μπορείτε να φύγετε και 11 παρατέταρτο. Εμείς που είμαστε λίγο πιο μακριά, Whitestone ή αυτοί που είναι από Long Island, αυτοί θα φύγουν πιο νωρίς, θα φύγουν 10 η ώρα. Εξαρτάται πόση ώρα νομίζετε ότι θα σας πάρει. 12 η ώρα πρέπει να είμαστε όμως εκεί. Έτσι ακριβώς και επειδή υπάρχει συνόψη, έτσι αρχίσετε κύριε Στουρμπάκη. Επειδή ακριβώς είναι όποιοι έρθουν πρώτοι, θα είναι πιο κοντά. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό να είμαστε εκεί όλοι στην ώρα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τις ώρες. 12 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα, 11.30-12 ξεκινάει το πρόγραμμα και οι ομιλίες 12.30 το αργότερο πρέπει να έχουν ξεκινήσει. Τα λεωφορεία θα αφήσουν τον κόσμο στους 47 και δεύτερη λεωφόρο ακριβώς μπροστά. Ακριβώς. Τώρα, από πού θα πάρουν τον κόσμο για την επιστροφή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, αλλά θα κάνουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις και στην εφημερίδα και στο Facebook και στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα όπου είναι διευθυντής ο κ. Φιλιππίδης. Οπότε θα ξέρουν όλοι πού θα πάνε για να πάρουν το λεωφορείο για την επιστροφή. Αν έχετε τίποτε ερωτήσεις με τα λεωφορεία, καλάτε να με δείτε εδώ. Και τώρα μου ενημερώνουν εδώ ότι όποιοι θέλουν κριτική να δηλώσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδος ότι θα κατέβουν, ο Σύλλογος είναι διεθειμένος να βάλει και 2 και 3 λεωφορεία. Αυτά να υπάρχουν συμμετοχές. Το να μπουν τα λεωφορεία και να κατέβουν άδεια. Πάντως, εάν υπάρχουν συμμετοχές, όποιοι σκοπεύετε να κατέβετε, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο Σύλλογο και λεωφορεία θα μπαίνουν όσο γεμίζουν. Τώρα και 2 να είναι και 3 δεν κολλώνει ο Σύλλογος. Φτάνουν να υπάρχουν ανθρώπινοι να γεμίσουν. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο να ρωτήσω εγώ. Τι ώρα, θα είναι 12 ώρα κόσμο εκεί πέρα. Τι ώρα ξεκινάνε, γιατί κάποιοι θα πούν δύο λόγια, κάποιοι θα μιλήσουν. Τι ώρα ξεκινάνε, Δημήτρη, αν έχει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα είναι πάρα πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο. Για λόγους ασφαλείας έχουμε τον χώρο από 12 μέχρι 3. Οι εκκλησίες τελειώνουν πιο νωρίς εκείνη τη μέρα, γιατί υπάρχει εγκύκλειος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Δημήτριο. Και αυτό είναι το κομμάτι που πραγματικά μας δίνει δύναμη, ότι η εκκλησία, η ιεραρχία, στέκεται με συγκλονιστικές κυκλίους και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Μητροπολίτης New Jersey και ο Μητροπολίτης Αυγοστόλης ήδη έχουν τονίσει και υπογραμμίσει τη συμμετοχή τους. 12 παρά μάλλον, θα υπάρχουν πατριωτικά τραγούδια, συνθήματα που πρέπει όλοι μαζί να φωνάξουμε και για τη Μακεδονία και για την προκλητικότητα των Τούρκων και για τη συμμαχία μας, γιατί εμείς είμαστε οι πραγματικοί σύμμαχοι των Αμερικανών και όχι οι Τούρκοι οι οποίοι παίζουν το δικό τους παιχνίδι, και αυτό είναι βασικό μήνυμα. Από τις 12.30 και μετά θα αρχίσουν οι ομιλίες, δεν θα υπάρχει κεντρικός ομιλητής, σε αντίθεση με τα συλλαλητήρια της Ελλάδος, θα υπάρχουν σύντομοι χαιρετισμοί, γιατί πάνω απ' όλα ο λαός είναι αυτός ο οποίος παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλοι μαζί που θα βρεθούμε εκεί πέρα για να φωνάξουμε, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Να πω ακόμα, κύριε Κουρατέ, ότι εύχομαι να μην είναι η αρχή νέων αγώνων εδώ για την Ομογένεια, γιατί διαβάζοντας και παρακολουθώντας αυτά που γίνονται τελευταίους 2-3 μήνες στην πατρίδα, δεν είναι καθόλου ευχάριστα από τις ανακοινώσεις που έβγαλε η Γαλλική Πρεσβεία πριν από 2-3 μέρες και τις οποίες προσπάθησε να δικαιολογήσει, που στέλνει μήνυμα και email στους Γάλλους και λέει αν συμβεί κρίση, το τι θα κάνουν οι Γάλλοι στην Ελλάδα, και λέει ότι στείλαμε το email για σεισμούς και για πυρκαγιές. Λες και η Ελλάδα δεν έχει γίνει σεισμός, θα γίνει τώρα σεισμός, το θυμήθηκαν οι Γάλλοι. Η Ελλάδα σεισμογενής χώρα, πυρκαγιές συνέχεια, και όμως τώρα έφυγε το email. Μέχρι τις δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο, που είπε ο Ερντογάν και που λέει κάθε μέρα ότι αν δεν είχατε πέσει στη θάλασσα στη Σμύρνη, θα σας είχαμε κάνει παστά ψάρια, λέει, πριν από 10 λεπτά. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά και πιστεύω ότι καλύτερα να ξεκινήσουμε δυνατά την άλλη Κυριακή στο συλλαλητήριο, να δείξουμε ότι είμαστε πολλοί, γιατί έτσι επηρεάζονται οι πολιτικοί, μόνο από τις φωνές του κόσμου. Γιατί όλοι ενδιαφέροντας μην γελιόμαστε με τα ψιπαλάκια που λέει και το μόνιμο Ερδοδίλη. Δεν ξέρω αν θα συμπληρώσουμε. Και επειδή εμείς μπορεί να γνωρίζουμε γιατί αγωνιζόμαστε, μας ρωτάνε πάρα πολύ γιατί αγωνιζόμαστε. Θα υπάρχει ένα ειδικό φυλάδιο, το οποίο θα το μοιράσουμε στα αγγλικά σε όλους οι οποίοι θα δώσουν το παρόν, αλλά και σε αυτούς που θα περνάνε. Και για να το καταλάβουμε όλοι, βασική αρχή, δεν δεχόμαστε να παραχωρηθεί ο όρος Μακεδονία ή παράγωγό του σε οποιαδήποτε ονομασία των Σκοπίων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έγγραφο, το οποίο είναι στα χέρια μας. Η απόφαση υπάρχει για Γκόρνα Μακεδονία. Γκόρνα Μακεδονία σημαίνει Άνω Μακεδονία, όμως η Μακεδονία δεν είναι Ραχούλα, για να είναι Άνω Ραχούλα ή Κάτω Ραχούλα, δεν μπορεί να υπάρχει Άνω Μακεδονία, γιατί αυτό δημιουργεί αλυτρωτικές τάσεις και διαθέσεις από τους Σκοπιανούς.
Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Δεν δεχόμαστε εμείς αυτό το οποίο η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει για Γκόρνα Μακεδόνια. Δεν δεχόμαστε επίσης η λύση να περάσει από τους 300 της Βουλής, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια για μικρότερη σημασία θέματα τα έχουν θαλασσώσει. Πόσο μάλλον δεν μπορεί οι 300 να αποφασίσουν για την πατρίδα μας. Και κάτι που είναι οξύμορο. Τόσα χρόνια δεν περνάει η ψήφος των ομογενών γιατί απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 200 ψήφων από τους 300. Για να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία θέλουν μόνο 151 ψήφους. Για να καταλάβετε το οξύμορο της πολιτικής κατάστασης. Και επίσης, αυτό που λέμε είναι ότι αν θέλετε πρόταση, καταθέστε την κίνηση της κυβέρνησης και πάμε σε δημοψήφισμα. Αφήστε τον ελληνικό λαό που ήδη έδωσε το μήνυμα με τα συλλαλητήρια να αποφασίσει για το μέλλον, το χθες μάλλον, το σήμερα και το αύριο. Και τέλος, αυτό το οποίο ζητάμε, αυτό το οποίο απαιτούμε είναι σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου των Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και επιστροφή στην απόφαση του 92 και όχι του 2008 για καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Επαναλαμβάνουμε, κάποιοι λένε, έλα μωρέ, ας το δώσουμε. Όχι. Οι Σκοπιανοί καίγονται να μπουν στο ΝΑΤΟ. Οι Σκοπιανοί πρέπει να υποχωρήσουν. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να διαφυλάξουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Επαναλαμβάνω, Γκόρνα Μακεδόνια είναι το όνομα το οποίο έχει αποφασιστεί. Όμως, για να καταλάβετε τι γελιότητα ζούμε, ο κύριος Ζάεφ, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, ζήτησε, απαντώντας στο αίτημά μας να αλλάξει το Σύνταγμά τους, ότι και οι Έλληνες πρέπει να αλλάξουν το Σύνταγμά τους για να προστατευτούν οι Μακεδόνες της Μακεδονίας, δηλαδή οι δικοί τους, όπως υπονοεί. Για να καταλάβετε τι έδαφος τους έχουμε δώσει εμείς. Και βέβαια, οι χάρτες συνεχίζουν να υπάρχουν και πρέπει να σβηστούν, που έχουν τη Μακεδονία με την Καβάλα, με τη Δράμα, με τη Χαλκιδική, με τη Θεσσαλονίκη, μέσα στα όρια του σε εισαγωγικά μακεδονικού τους κράτους. Είναι μια γελιότητα ιστορική και βέβαια αυτό είναι το δικό μας αίτημα από το συλλαλητήριο. Δεν ξέρω αν θέλει κανένας άλλο να ρωτήσει. Ο Δημήτρης και η κυρία Στουρπάκη θα είναι για λίγο ακόμα εδώ. Αν κάποιος θέλει να τους πλησιάσει και να τους χρειάζεται. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, για ό,τι πληροφορία θέλετε, ο Δημήτρης είναι 15 ώρες την ημέρα στο σταθμό. Στο σταθμό του τηλέφωνο μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι πληροφορία θέλετε. Και πλέον να ευχαριστήσω ο Δημήτρη, να σε ευχαριστώ προσωπικά για τον χρόνο που πήρες και τον Σουσάν, και πιστεύω ότι εσύ είσαι στρατιώτης σταγμένος σε αυτό το θέμα και ήσουν με την πρώτη στιγμή θέλεις να έρθεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη την Βαρδάτσο, την Προεδρίνα, και στο Διοικητικό της Συμβούλιο που μόλις κουβεντιάσαμε ναι, yes sir, κατευθείαν να κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να το κάνουμε συνήθεια σε κάθε κλήρωση να υποστηρίζουμε και ένα μεγάλο εθνικό μας θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ευχαριστώ στον Δημήτρη Πιλιππίδη που ήρθε εδώ για μας.